Περιπέτεια για δύο πιλότους που επέβαιναν σε ένα μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος με προορισμό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, όταν κατά την προσγείωσή του δεν άνοιξαν οι τροχοί, με αποτέλεσμα να συρθεί για αρκετά μέτρα στην πίστα. Μία παρατέταρτο, ένα μικρό αεροπλανάκι αυστριακού τύπου με δύο πιλότους απάνω, δεν άνοιξαν οι τροχοί. Οπότε το αεροπλάνο έκατσε μέσα στο διάδρομο με την κοιλιά που λέμε, με το χωριστά. Οι επιβαίνοντες δεν έπαθαν το παραμικρό, ενώ δεν σημειώθηκαν αξιόλογες υλικές ζημιές. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, δεν υπήρξαν τίποτε, δεν υπήρξαν φθορές. Στο αεροπλάνο υπήρξε φθορά της προπέλας. Τώρα κοιτάζονται να δουν γιατί δεν άνοιξαν οι τροχοί. Θα διερευνηθεί, αν φτιαχτεί, θα φτιαχτεί και θα φύγει το αεροπλάνο. Το αεροδρόμιο, ωστόσο, παρέμεινε εκτός λειτουργίας για μια μισή ώρα, έως ότου απομακρυνθεί από την πίστα το αεροσκάφος, το οποίο έχει μέγεθος ίσο με ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Ενεργοποιήθηκε το αεροδρόμιο, το σχέδιο κένωσης του αεροδρομίου, του διαδρόμου μάλλον, έτσι, όπου ήρθε η Κερανός μετά και βγάλαμε το αεροπλανάκι εκτός διαδρόμου. Σε όλο αυτό το διάστημα έμεινε κενό στο διάδρομο, κλειστό στο διάδρομο για μια μισή ώρα. Καθυστερήσανε δύο πτήσεις που πήγανε Χανιά από ό,τι έμαθα και άλλη μία από Αθήνα. Ο πιλότος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Ενώ η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων θα διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.